Ξεκινάμε από αριστερά με τον Αλέκο Χατζικώστα. Όπως βάλε καλύτερα για να υπογραφεί. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στην αρχή 2-3 φορές για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Με δεδομένο ότι αυτό το πρόγραμμα ή μάλλον τα προγράμματα αυτά ήταν εκκατασκευή του DNA, δηλαδή ήταν αντιλαϊκό και όπως λέγατε παλιά, εξυπηρετούσαν και το κεφάλαιο. Μπορεί κάποιος να επέρεται γι' αυτό? Και ένα δεύτερο, μήπως τελικά το ότι ολοκληρώσατε το πρόγραμμα και μάλιστα με τις μικρότερες λαϊκές αντιδράσεις έχουν δίκιο αυτοί που σας κατηγορούν ότι ήρθατε για να κάνετε τη βρώμικη δουλειά? Προφανώς, ίσως δεν κατανοήσατε αυτά που με αφοπλιστική ειλικρίνεια σας είπα. Μην περιμένετε από μας να δείτε πανηγυρισμούς. Εγώ μίλησα για επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων δεσμεύσεων που υπήρχαν εντός του συγκεκριμένου προγράμματος, που ήταν αποτέλεσμα ενός επώδυνου συμβιβασμού που έγινε το Σεπτέμβριο του 2015, μάλλον το Σεπτέμβριο του 2015 παρουσιάστηκε στις εκλογές, έγινε το καλοκαίρι του 2015, γνωρίζοντας ότι τότε δεν υπήρχε άλλος δρόμος, αποφεύγοντας μια τυφλή σύγκρουση που θα ήταν πολύ χειρότερη για την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μέσα στο πλαίσιο μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης πετύχαμε συγκεκριμένα πράγματα. Πετύχαμε, για παράδειγμα, σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης που δεν υπήρχε προηγούμενό της, τουλάχιστον μετά το 1974 ή και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εξασφαλίσουμε δημοσιονομική περίθαλψη για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους τους συμπολίτες μας. Δεν είναι λίγο. Πετύχαμε να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τον ΑΔΜΙΕ. Πετύχαμε να λιάνουμε αρνητικές επιπτώσεις μιας πολιτικής που ποτέ δεν διεκδικήσαμε την πατρότητα. Γι' αυτό και πολλοί, αν έχετε παρατηρήσει από τους εταίρους μας, τους Ευρωπαίους, λένε εντάξει, πιαστήκανε κάποιοι στόχοι. Την ιδιοκτησία δεν θα την αναλάβετε αυτό το πρόγραμμα τους? Όχι, δεν θα την αναλάβουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Διότι όπως σας είπα και πριν στην πρωτομιλία μου, ξέρουμε ποιο είναι το κοινωνικό κόστος αυτής της πολιτικής. Επιχειρήσαμε και ως ένα βαθμό το πετύχαμε, ως ένα άλλο δεν το πετύχαμε, να το μειώσουμε. Κυρίως όμως έχουμε αναλάβει την δέσμευση να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την κατάσταση, να την ανατάξουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Μην υποτιμάτε λοιπόν το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε αυτό το πρόγραμμα, αποκαθιστάται ως ένα βαθμό η βαθμή ελευθερίας της κυβέρνησης, έχουμε περισσότερες δυνατότητες, προφανώς στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις, δυνάμεις της αγοράς, οι οποίες βάζουν τους κανόνες, και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας που ήταν κάτω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφορά πια το σύνολο του σημερινού κόσμου. Αυτά όλα όμως θα τα αξιολογήσει ο κόσμος στο τέλος της τετραετίας. Ωραία. Παύλος Τουτουτσίδης, ημερήσια. Κύριε Υπουργέ, στη συζήτηση που έγινε για το Κλισθένη πριν από λίγες μέρες εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας, εκφράστηκε η άποψη ότι αν δεν συνοδευθούν οι πόροι με τις αρμοδιότητες που δίνονται, τότε και ο Κλισθένης θα έχει την ίδια τύχη και του Καλλικράτη και του Καποδίστρια. Τι λέτε? Θα σας πω. Εμάς η στόχευσή μας είναι για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ισχυρή αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες, και προφανώς οι αρμοδιότητες για να μπορούν να υλοποιηθούν χρειάζονται και πόρους. Εδώ όμως υπάρχει μια πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους παρά την βελτίωση των οικονομικών. Σας ανέφερα συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή μέτρα και πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει το τελευταίο 1,5-2 χρόνια, που έρχονται ακριβώς να καλύψουν ως ένα βαθμό την μεγάλη απώλεια των πόρων των τελευταίων ετών. Αλλά όμως
Επειδή ακριβώς αυτή η κατάσταση εκτιμάμε πως θα είναι βελτιούμενη, αλλά δεν υπάρχει ως πραγματικότητα τώρα, όπως δεν υπάρχει και η δυνατότητα με βάση το υφιστάμενο Σύνταγμα να μιλάμε για περισσότερες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, γι' αυτό και μιλάμε για το πρώτο βήμα μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, γι' αυτό και μιλάμε για τον Κλεισθένη 1. Άρα λοιπόν, με απόλυτη ειλικρίνεια, με έναν απόλυτο ειλικρινή πραγματισμό, λέμε ποια είναι η κατάσταση και πού θέλουμε να πάμε. Αυτή είναι η λογική που προωθείται από το σημερινό νομοσχέδιο. Κύριε Βογιατζόγλου, από Βεριώτη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Έχετε προαναγγείλει ότι η επόμενη φάση του Κλεισθένη θα αφορά τις αλλαγές στο χωροταξικό. Ήδη αναφερθήκατε ότι πρόθεση είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των μικρών κοινοτήτων με βάση γεωγραφικά, κοινωνικά κριτήρια. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν και την Ημανθία με τη δημιουργία 4 δήμων από 3 που είναι σήμερα. Η επόμενη φάση του Κλεισθένη κυρίως θα αφορά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος. Διότι χωρίς αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να μιλάμε για μια άλλη σχέση της αυτοδιοίκησης με την κεντρική εξουσία, πρώτα απ' όλα. Προφανώς η αποκατάσταση μιας κανονικότητας και σε θεσμικό αλλά και κυρίως στον οικονομικό τομέα κάποια στιγμή θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε και το θέμα το χωροταξικό. Αλλά θα ήταν τελείως, αν θέλετε, αφελές και ανεύθυνο να σας έλεγα ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε από σήμερα, μη έχοντας ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα θέματα και διαραίοντας διάφορες σκέψεις. Οποιασδήποτε αλλαγές στο χωροταξικό χάρτη πρέπει να γίνουν όταν θα έχουμε εκείνα τα μέσα για να τη στηρίξουμε σε προσωπικό, με πόρους. Αυτό θέλουν πρώτα απ' όλα οι όποιες αλλαγές σε αυτό το επίπεδο και προφανώς προϋποθέτουν και μια ευρύτατη συνένεση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών. Δεν είναι κάτι λοιπόν που μπορεί να συζητηθεί για το ορατό μέλλον και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει με επιπόλαιες προσεγγίσεις της μιας ή της άλλης κατεύθυνσης. Καρολίδης Δημήτρης, Verianet. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Αναφερθήκατε νωρίτερα σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των 3 δήμων της Ημανθίας και μιλήσατε για ένα ποσό το οποίο δεν ξέρω αν το σημείωσα επακριβώς, αλλά αν είναι ακριβώς αυτό που σημείωσα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό. Εδώ μας συμβαίνει το εξής οξύμορο. Όταν μας επισκέπτονται κυβερνητικοί εκπρόσωποι, είμαστε ευχαριστημένοι και όταν φεύγουν, επικαλούμαστε την οικονομική αδυναμία για την υλοποίηση ολοκληρωμένων και ουσιαστικών προγραμμάτων. Εσείς κρίνετε ότι αυτό το ποσό το οποίο εδόθη στους 3 δήμους της Ημανθίας είναι ικανοποιητικό, θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα χρήματα ή είναι στα πλαίσια μιας περιστολής δαπανών που τουλάχιστον σε αυτή την αίθουσα κατ' επανάληψη έχει ακουστεί κάτι συνεδριά στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, αν θεωρείτε ότι όσοι διαφωνούν ή ερεθίζονται ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ικανοποιημένοι από τον όρο Γκόρνα Μακεδόνια, αν είναι ακροδεξιοί ή αν είναι, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που ανήκουν σε ακραία στοιχεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Καταρχήν, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για περιστολή των δαπανών όταν για πρώτη φορά από το 2010, μόνο μέσα από τα προγράμματα Φιλόδημος 1 και 2 έχουν δεσμευτεί το ποσό των 740 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018. Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι πρόθεση, είναι
συγκεκριμένα χρήματα τα οποία υπάρχουν και ήδη έχουν αρχίσει από κάποιους δήμους να εκταμιεύονται, όσοι έχουν καταθέσει αντίστοιχες μελέτες. Προσθέστε τώρα σε αυτά το έμεσο όφελος που έχει η αυτοδιοίκηση από τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, που αξιοποιεί δηλαδή αυτή την μορφή απασχόλησης για να κάνει τη δουλειά της. Προσθέστε τις έκτακτες ενισχύσεις, αυτά που σας έλεγα πριν για τις θεομηνίες, τα ποσά που σας ανέφερα για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες. Προσέχτε τα ποσά που αφορούν την υλοποίηση μέσω της περιφέρειας και προέρχονται από τα ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά προγράμματα. Για το μόνο που δεν μπορεί να μιλάει κανείς για τον 1,5 χρόνο είναι για μείωση των κοντιλίων των πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Πρέπει δηλαδή κάποιος να ζει στον Άρη, να του έχει μιλήσει κανένας Αριανός. Έτσι, δεν δικαιολογείται. Όποιος έχει μια στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα, στην αυτοδιοίκηση, αυτά οφείλει να τα ομολογήσει και να έρθετε μια μέρα στο γραφείο μου στην Αθήνα να σας δείξω τις δεκάδες ευχαριστήριες επιστολές από δημάρχους από όλη σχεδόν την Ελλάδα, διότι μετά από χρόνια βλέπουν ότι γίνονται κινήσεις που στηρίζουν την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες. Επαναλαμβάνω, δεν αυτό μπορεί να ισοσκελίσει το 60-65% των πόρων που χαθήκανε από τα μνημόνια από το 2010 έως το 2015. Αλλά προφανώς είναι μετά την βαρυχημονιά των πρώτων ετών μια άνοιξη στο χρηματοδοτικό επίπεδο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέσατε ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο, πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, το θέμα που αφορά και βρίσκεται αυτές τις ώρες στην κορύφωσή του, την επιδίωξη της κυβέρνησης να λύσει με εθνικά επωφελής όρους μια εκκρεμότητα που ταλανίζει την χώρα πάνω από 25 χρόνια. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες. Όλοι εκκινούνε με βάση την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Και είναι απερίσκεπτο, επιπόλαιο, σε όσους προσπαθούν σήμερα να βάλουν νέες διαχωριστικές γραμμές σε αυτά τα ζητήματα, να διαφωνήσουμε για τα θέματα της εργασίας. Να διαφωνήσουμε, όπως λέγανε πριν, για το θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, για το αν θα ανέβει ο κατώτατος μισθός ή όχι. Αλλά στα εθνικά ζητήματα πρέπει να επιδιώκουμε τις μέγιστες δυνατές συνενέσεις. Άρα δεν συμφωνώ με οποιοσδήποτε αφορισμούς που με εύκολο τρόπο βάζουν ταμπέλες από εδώ ή από εκεί. Εθνομηδενιστές, προδότες, ακροδεξιοί κτλ. Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και ίσως να απευθύνονται σε έναν κόσμο ο οποίος λειτουργεί περισσότερο με το θυμικό του και λειτουργεί αντανακλαστικά. Δεν είναι έτσι. Από τις πολιτικές ηγεσίες και τα πολιτικά κόμματα επιβάλλεται οριμότητα και εμείς προσθέτουμε, επιβάλλεται και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε μια συγκυρία που φαίνεται ότι μας δίνει μια ευκαιρία. Μακάρι να ολοκληρωθεί αυτή η ευκαιρία. Θα φανεί. Αλλά, επαναλαμβάνω, μην δημιουργούμε ψεύτικους και τεχνικούς διχασμούς στα εθνικά ζητήματα. Τώρα πάμε από δεξιά. Χατζηκυριακίδης Αντώνης, από πληροφοριοδότη. Δεν πιστεύω ο Παναγιωτίδης να είναι κάπου στο βάθος και να τον βλέπω. Γιατί συνήθως κάθεται εκεί. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, οπότε πάμε, Αντώνη. Η πρώτη ερώτηση αφορά το σχέδιο Κλισθένης. Είπατε, μάλλον αυτό που παρουσιάσατε, αναφέρει ότι η κατανομή εδρών γίνεται την πρώτη Κυριακή στους υποψηφίους, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν και στη δεύτερη Κυριακή έχουμε την ανάδειξη δημάρχου. Με αυτό το σχέδιο που παρουσιάσατε και με την καθαρά αναλογική διανομή, υπάρχει κίνδυνος ο δήμαρχος που θα εκλεγεί τη δεύτερη Κυριακή να είναι μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι δεύτερος δηλαδή, όπως συνέβη στις προηγούμενες εκλογές στο Δήμο Βέρειας, ο δεύτερος της πρώτης Κυριακής κέρδισε τις εκλογές. Να παρουσιαστεί δηλαδή στην επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο με μικρότερο αριθμό συμβούλων από ότι ο επόμενος συνδυασμός. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μην συμβεί αυτό ή είναι στα σχέδιά σας? Και ένα δεύτερο που αφορά την έξοδο από το πρόγραμμα. Αν κατάλαβα καλά, εννοείται ότι όσο θα ανεβαίνει
όσο θα ανεβαίνουν οι ρυθμοί της ελληνικής οικονομίας, θα έχετε τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσετε κάποιες από τις δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί και τις έχουμε ονομάσει μνημονιακές δεσμεύσεις. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι το κάλυψα. Καλά καταλάβατε. Έτσι ακριβώς είναι όπως το καταλάβατε. Ότι όσο μας το επιτρέπει η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας και η βελτίωσή της, δημιουργείται μια δυναμική που μας δίνει την δυνατότητα, μας οπλίζει με επιχειρήματα να επανασχεδιάσουμε, να ξαναδούμε κάτω από το φως αυτής της νέας πραγματικότητας μία σειρά από τις δεσμεύσεις της προηγούμενης φάσης. Τώρα, αυτό που αναφέρατε, καταρχήν θα μπορούσε αυτή η περίπτωση να υπάρχει και στον συνδυασμό που θα βγει πρώτος στον πρώτο γύρο και θα είναι ο Δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή. Και εκεί δεν θα έχει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση το καθεστώς της απλής αναλογικής. Άρα, η δικλίδα είναι η αναζήτηση μέσα από την λογική της συνεργασίας, της διαμόρφωσης μιας πλειοψηφίας ανάμεσα σε κάποιες παρατάξεις στη βάση ενός συγκεκριμένου δεσμευτικού προγράμματος για τον Δήμο. Και αυτό πρέπει να γίνει μπροστά στον κόσμο, χωρίς αλυσβερίσια, χωρίς άλλου είδους τύπου συνεννοήσεις που συμβαίνουν σήμερα εντός των πλειοψηφούν των συνδυασμών. Ξέρετε ότι πάνω από 35-40 δήμοι αυτή τη στιγμή στη χώρα, με βάση το σημερινό εκλογικό σύστημα, αυτό που εξασφαλίζει την θηριώδη πλειοψηφία του 60%, έχουν χάσει την πλειοψηφία. Έχουν χάσει την πλειοψηφία. Γιατί? Διότι προφανώς δεν είναι συγκροτημένη σε μια στοιχειώδη πολιτική βάση. Δεν είναι ομογενοποιημένη στη βάση μιας προγραμματικής πρότασης. Αλλά έλα και εσύ, έλα και εδώ, βοήθαν και εσύ και ο θείος και ο ξάδελφος και ο αριστεροδεξιός και ο αυτός που ξέρει από αυτοδιοίκηση και ο άλλος που δεν ξέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εδώ λοιπόν φανερά, με βάση την απήχηση, την πραγματική, την αδιαμεσολάβητη απήχηση που έχει κάθε συνδυασμό στην τοπική κοινωνία, εάν δεν καταφέρει κάποιος να πάρει την πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο, ένα σχεδόν 40% το παίρνει από τους Δήμους. Βγαίνουν από τον πρώτο γύρο, πάνω από 50%. Εκεί τα πράγματα είναι σαφή, καθαρά. Στις υπόλοιπες όμως περιπτώσεις θα πρέπει να διαμορφώνονται πλειοψηφίες εντός των Δημοτικών Συμβουλίων που θα αντιστοιχούν σε πλειοψηφίες μέσα στην ίδια την κοινωνία. Διότι αυτό ακριβώς είναι που εξασφαλίζει η απλή αναλογική. Άρα καταλαβαίνω ότι ξεβολεύει πολλούς ένα διαμορφωμένο αυτοδιοικητικό κατεστημένο μετά το 1974 πρέπει να μάθει να σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά αυτό θεωρώ ότι θα είναι προς όφελος τελικά των πολιτών και των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι μια νέα κουλτούρα, δεν μπορούμε να είμαστε η πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το εκλογικό σύστημα. Εκδοχές απλής αναλογικής υπάρχουν σε μια σειρά χώρες. Νομίζω ότι είναι η ώρα της μεγάλης δημοκρατικής τομής. Βουδούρης Νίκος από Ινβέριο. Καλησπέρα. Μιας που μιλάμε για συνεργασίες και την κουλτούρα που πρέπει στους Δήμους επιτέλους να αποκτηθεί σχετικά με αυτό, θέλω να μιλήσω για τις συνεργασίες σε κεντρικό επίπεδο, κύριε Υπουργέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ δύο φορές. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό πλέον, τώρα που φτάνουμε σε θέματα με το μακεδονικό, που έχουμε περάσει σε θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, που επίσης η στάση των ΑΝΕΛ ήταν αρνητική, τουλάχιστον με αποχή ή με τις δηλώσεις κάποιων στελεχών. Τώρα, από εδώ και πέρα, πρώτον, πώς κρίνεται ως βαίνει προς τέλος η περίοδος της διακυβέρνησης τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ και αν την επόμενη μέρα η ΑΝΕΛ θα είναι μία από τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, αν χρειαστεί, να σχηματίσει κυβέρνηση και αν όχι η ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Δημοκρατική συμπαράταξη. Κίνημα αλλαγής. Σας έχει μπερδέψει και εσύ και σας. Αλλάζουν συνέχεια ονόματα. Πολιτικοί δεν βλέπω να αλλάζουν και αυτοκριτικοί δεν βλέπω να κάνουν. Αναφέρομαι στο Κινάλ. Λοιπόν, ναι, μπορεί να αλλάξουν και αφημί για να μην αποπληρώσουν τα χρέη. Μάλλον έχουν τρία αφημί ήδη. Εν πάση περιπτώσει,
Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, όπως γνωρίζετε και σωστά εντοπίζετε με την ερώτησή σας, έγινε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ήταν ουσιαστικά μια διτή εντολή να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να βγούμε από τα προγράμματα, πράγμα που φαίνεται ότι γίνεται γεγονός για πρώτη φορά, γίνεται πραγματικότητα. Και το δεύτερο, να δοθεί μία μάχη κατά της διαφθοράς. Και είναι κάτι που βλέπετε ότι προχωράει με αντιδράσεις αρκετές από εκείνους οι οποίοι θέλουν να συγκαλύψουν καταστάσεις ή να σβήσουν τα ίχνη των μεγάλων ευθυνών τους και να μην αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν ήταν μία συμφωνία σε maximum προγραμματική βάση. Και είναι γεγονός ότι σε πολλά ζητήματα, για παράδειγμα το θέμα της Φύρων, υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ζητήματα που αφορούν θέματα ατομικών δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, τα αναφέρατε κι εσείς. Άρα λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ότι θα είμαστε μετά τις επόμενες εκλογές με τους ΑΝΕΛ ή ότι δεν θα είμαστε. Με βάση και την προηγούμενη εμπειρία. Εγώ σας περιέγραψα μία κατάσταση όπως ακριβώς έχει. Κύριε Αγκαγκούση, από Σοφία, από Λαό. Καλησπέρα. Κύριε Υπουργέ, διάβασα πρόσφατα σε ένα αθηναϊκό μέσο ότι το Υπουργείο έχει ξεκινήσει επαφές για παραγγελίες εκλογικού υλικού. Ψηφοδέλτια, φάκελμα, αληθεύει. Παρακολουθικά, χαρτί. Κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Διότι θα ασκήσω αντικειμενικά κριτική σε αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία. Και υποτίθεται ότι αυτή είναι μια πανελλαδική εφημερίδα από τις, έτσι, που φιλοδοξεί να έχει μια σοβαρότητα. Δεν θυμάμαι που το διάβασα. Τα παραπολιτικά ήταν. Α, εντάξει, ναι. Του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα έφτασε δε το σημείο να πει ότι εθεάθη μεγαλέμπορος χαρτιού στο Υπουργείο Εσωτερικών. Λες και αν θέλαμε να κάνουμε προμήθεια χαρτιού, θα φωνάζαμε να τον δει ο Υπουργός, να κουβεντιάσουμε, να ζυγίσουμε το χαρτί. Είχε μάλιστα και συγκεκριμένες αναφορές στο βάρος του χαρτιού. Μάλιστα σε ένα κανάλι που είναι του ιδίου, ας το πούμε έτσι, δημοσιογραφικού φυράματος, είπαν το εξής, λέει, η σύσκεψη δεν έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν το είδατε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Είναι από αυτού του τύπου τη δημοσιογραφία που μπορεί να βγαίνει άνετα, να κάνει πρωτοσέλιδα, να διαψεύδεται μετά, πες, κάτι θα μείνει. Θεωρώ πια ότι ο κόσμος έχει αντισώματα σε αυτού του είδους την δημοσιογραφία. Και έχει γυρίσει την πλάτη. Αλλά δεν πάβει να κάνει κακό όμως την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής δουλειάς, όταν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο. Φαντάζομαι κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε κι αυτά. Άρα δεν αληθεύει. Ναι, εντάξει. Να το ρωτήσουμε αλλιώς για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, πώς το βλέπετε. Το είπα. Στο τέλος της τετραετίας. Στην ώρα τους, δηλαδή, στο τέλος της τετραετίας. Κυρία Ζυμπερνή, Δήμητρα, από Φαρέτρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, παρουσιάσατε τον Κλισθένη με μία ιδανική εικόνα. Γιατί όμως υπάρχει μια τόσο έντονη αντίδραση από τη μεριά της ΚΕΔΕ, αφού είναι τόσο καλά όλα. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξέρουμε ότι ελέγχει την κατάσταση, έχει άποψη για τον Κλισθένη. Συμφωνεί, διαφωνεί. Τι μπορούμε να ξέρουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Προσπάθησα λίγο και πριν στην πρωτομιλία μου, αλλά και αν δεν κάνω λάθος σε κάποια από τις ερωτήσεις, να δώσω μια εξήγηση γιατί υπάρχει μια τέτοιου είδους πολεμική, άδικη κατά τη γνώμη μου, από τις ηγεσίες της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένο κομματικό σχεδιασμό, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αφήνοντας στο πλάι μια αυτοδιοικητική λογική.
Γι' αυτό κιόλας, αν είδατε, αυτή η κριτική που γίνεται είναι γενικόλογη, δεν βασίζεται σε διατάξεις του νομοσχεδίου και δεν συνοδεύτηκε ούτε καν από τον κόπο να κατετεθούν έστω συγκεκριμένα πράγματα. Ας αφήσουμε τα θέματα της απλής αναλογικής, που εκεί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Στα υπόλοιπα ζητήματα, ούτε σε αυτές τις περιβόητες προτάσεις. Αν και για την απλή αναλογική θέλω να σας θυμίσω ότι μέχρι το 2000 ήταν πρόταση της ίδιας της ΚΕΔΕ. Για πολλά χρόνια. Πάγια πρόταση, μου θυμίζει ο εξαριστερών συνάδελφός σας. Λοιπόν, είναι να μην δώσει θάρρος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ περισσότερο έχουμε να κάνουμε ίσως και με προσωπικές στρατηγικές κάποιων προσώπων που πρωταγωνιστούν στον χώρο τον ηγετικό της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μία επικοδομητική στάση. Βεβαίως, από ό,τι με ενημερώσανε στην χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κατατεθήκανε απόψεις, έστω σε αυτή την τελευταία φάση, να επιδιωχθεί μια συνάντηση. Εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω, στη βάση βέβαια της πρότασής μας. Έτσι, αυτός είναι ο καμβάς πάνω που δεχόμαστε παρατηρήσεις, προτάσεις, να δούμε αν μπορούμε κάτι να ενσωματώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η εξήγηση που υπάρχει στο θέμα της στάσης της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Βεβαίως, είναι μία λογική που προτάσει άλλου είδους επιχειρήματα. Είναι μία λογική που εξυπηρετεί κεντρικούς πολιτικούς σχεδιασμούς. Και αυτό, όταν το ανακαλύπτει ο κόσμος, απογοητεύεται για πάρα πολλούς από τους σημερινούς αυτοδιοικητικούς. Κάνατε και μια δεύτερη ερώτηση, όμως, για θυμίστε μου, ποιο ήταν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, η μέχρι τώρα διαδικασία και στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν να συζητιώνται κάποια από τα νομοσχέδια που σχετιζόντουσαν με το ίδιο το πρόγραμμα. Δεν την χάνανε όλα μιας έγκρισης. Άρα δεν έχει υπάρξει κανένας είδους σχολιασμός από τους θεσμούς, αν εννοείται. Από την άλλη, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οι θεσμοί επιτήρησης, όπως τους γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Είναι τα περιφερειακά συμβούλια, έχει μια πλούσια αυτοδιοικητική παράδοση. Πάρα πολλές φορές έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχει μια αυτοδιοικητική ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλές πλευρές του νομοσχεδίου μας προσπαθούν να ενσωματώσουν αυτή την αυτοδιοικητική ευρωπαϊκή εμπειρία, αν και σε κάθε χώρα θα δείτε ότι τα πράγματα προσαρμόζονται με βάση τις ιδιομορφίες και την ιστορικότητα της κάθε χώρας. Διαφορετική είναι η Δήμη, ας πούμε, και στον αριθμό ακόμα στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν χιλιάδες Δήμοι και συγκροτούνται στη βάση ενός πολύ μικρού πληθυσμιακού αριθμού κατοίκων, αλλά άλλη είναι η κατάσταση και μάλιστα σε διαφορετικές ταχύτητες εντός της Γερμανίας, ανάλογα με το κάθε κρατήδιο. Εμείς έχουμε μια άλλη παράδοση στον χώρο της αυτοδιοίκησης, θετική και λιγότερο θετική. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει αυτή τη στιγμή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Θα σας έλεγα ότι γενικά και αόριστα μάλλον μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική κουλτούρα παρά μας απομακρύνει. Λοιπόν, μπορεί να γίνει το εξής, αν δεν υπάρχει κάποια συμπληρωματική ερώτηση από αυτά που έχουν λεχθεί. Εντάξει, τελειώσαμε, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκαν, τους δημοσιογράφους, τους δύο βουλευτές, τον κυρία Καρασαρλίδου και κύριο Αντωνίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Τσαβαρόπουλο.